Ακολουθώντας το καλοσχεδιασμένο καλντερίμι από τον οικισμό Καλύβια Σοχάς, φτάνουμε στον ορεινό παραδοσιακό οικισμό της Σοχάς. Εδώ, ένα οργανωμένο κέντρο ενημέρωσης μας περιμένει να μας εξυπηρετήσει και να μας φιλοξενήσει στον ξενώνα του. Διασχίζοντας το εντυπωσιακό φαράγγι των Ανογίων, τα βήματά μας μας οδηγούν στην Ιερά Μονή της Παναγιάς Καταφυγιώτισσας. Διασχίζοντας πυκνά δάση στη διαδρομή του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 προς το καταφύγιο του Αιώς Σπάρτης, κάνουμε μια μικρή στάση στην πηγή των Λακωμάτων. Μια ευκαιρία για να επισκεφτούμε ένα από τα τουριστικά περίπτερα ενημέρωσης της περιοχής. Στην πορεία της διαδρομής μας, οι εικόνες εναλλάσσονται από εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες σε δασωμένους αναβαθμούς και πέτρινα αλόνια, δείγματα μιας περασμένης ανθρώπινης δραστηριότητας. Μια από τις σημαντικότερες ορειβατικές διαδρομές που διασχίζουμε είναι αυτή που αρχίζει από την πηγή του Μαγκανιάρη προς την τελευταία πηγή της Βαρβάρας, πριν από το καταφύγιο του Ταϊγέτου. Κατά τη διαδρομή θαυμάζουμε τα διάσπαρτα υπεραιωνόβια μαυρόπευκα και την κεφαλινιακή Ελάτη. Από τον περίβολο του καταφυγίου μας αποκαλύπτεται η γυμνή κορυφή του προφήτη Ηλία, όπου προσκυνητές προσεγγίζουν κάθε καλοκαίρι το ναό για να γιορτάσουν τη μνήμη του. Η κατάβαση του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 και του Εθνικού 32 από το καταφύγιο του Αιώς Σπάρτης προς το Γήθιο μας φέρνει κοντά στην πηγή Σωτηρίτσα και στις εντυπωσιακές πηγές των Πενταυλών. Φαράγγι ανοίγεται μπροστά μας, του Ανακόλου, που μας οδηγεί στον ορεινό οικισμό της Κουμουστάς. Το κέντρο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών μας περιμένει. Απέναντι αντικρίζουμε την Ιερά Μονή Γόλας, σφινωμένη μέσα στα βράχια του φαραγγιού. Εδώ μας εντυπωσιάζουν οι τοιχογραφίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ποιητών. Στην τελευταία διαδρομή μας, από τον ορεινό οικισμό Κουμουστάς προς τον οικισμό Ξηροκάμπη, θαυμάζουμε την ελληνιστική γέφυρα της Ρασίνας, που ένωνε την πόλη της Σπάρτης με το επίνιό της κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, την Καρδαμίλη, μέσω της Βασιλικής Οδού.
Στην ευρύτερη περιοχή επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή της Ζερμπίτσας. Ένα φιλόξενο περιβάλλον μας περίμενε. Το Σεπτέμβρη συμμετείχαμε και στην κορυφαία εκδήλωση της Ιερής Ελιάς, τα Ελαιοφόρια. Εδώ η παράδοση θέλει τους κατοίκους να δημιουργούν μέσα από τους καρπούς της γης τους και τον σεβασμό προς το περιβάλλον τους ποιότητα ζωής. Κάθε αφήγηση, αλλά και η κάθε εικόνα, υπολείπονται της ομορφιάς που ζήσαμε στις διαδρομές του Ταϊγέτου. Η προστασία αυτού του μνημείου της φύσης είναι πράξη καθημερινότητας και η φροντίδα του είναι η ελπίδα για την απόλαυση των επισκεπτών και οδηπόρων στην περιοχή.